Hello, ladies and gentlemen. We are back. Άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας. Άλλη μια μέρα είμαστε κοντά σας. Άλλη μια μέρα μοναδική. Άλλη μια μέρα ανεπανάληπτη. Ναι, θα το φωνάξω και θα το πω. Ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη. Ανεπανάληπτη θα είσαι εσύ για μένα. Ανεπανάληπτος. Ανεπανάληπτος θα λες και εσύ για μένα. Ξανά. Είναι ναι. Και όλα για μένα. Για μένα. Για μένα. Και μετά μπορείς να φωνάξεις το επόμενο τραγούδι. Ε, ποιο? Πως είμαι Μαρτουλή που σ' αγαπώ. Α, αυτό είναι. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή είμαστε κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραίους συνεργάτες. Άλλο ένα μην πεις όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Άλλο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη σας αγάπη και όλα αυτά τα μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά. Άλλο ένα καταπληκτικό που κάμισε από τα Mank Store στο Περιστέρι. Όπου ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που πλαισιώνει το ντύσιμο μας. Και άλλο ένα γυναικείο καταπληκτικό Mank Store στο Περιστέρι που πλαισιώνει το ντύσιμο της Εύη Σκυλά. Αλλά και άλλη μια μοναδική εκπομπή. Άλλη μια εκπομπή που έχει σήμερα να παρουσιάσει τρία καταπληκτικά θέματα. Ποια είναι η μεγαλύτερη μου αγάπη, δηλαδή μετά από τον άνθρωπο και μετά από σένα. Ο Κούκι. Μπράβο, είδες λοιπόν. Γι' αυτό και επειδή είναι πολύ μεγάλη μου αγάπη, πρέπει να σου πω ότι αν και μετράει 10 μήνες. Only. Παρόλα αυτά, δεν τον έχω κάνει, παρόλο που τον λατρεύω, ούτε μία φορά μπάνιο, γιατί θεωρώ ότι η προσωπική του ευχαρίστηση και η οπτική αλλά και που ο ίδιος τρελαίνεται, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αν τον κάνω εγώ μπάνιο δεν θα θέλει καθόλου, είναι η αγαπημένη μας ξανθήπη από τα Pet Supermarket. Είναι το κορίτσι εκείνο που μας είχε δείξει πάρα πολλά ωραία πράγματα το καλοκαίρι, που ξαναζητήσετε να είναι κοντά μας, και μέσα από τη στήλη για τα ζώα της Μπάρμπαρας Κίρκη, σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Καλησπέριζω και τα δύο κορίτσια μου. Το ένα μου είναι σταθερό, το άλλο είναι εμβόλυμο. Κατάλαβες. Τι κάνετε, είμαστε καλά. Ε? Γιατί έχεις ετοιμάσει ωραίο θέμα. Γιατί θέλω να πούμε ότι και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης, ξέρεις που λέμε τώρα μπήκαμε χειμώνα, δεν είναι πια πρέπει να τα πάμε για κούρεμα, πρέπει να τα περιποιηθούμε. Σας πληροφορώ ότι θα συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχουν συζητήσει τα κορίτσια, αλλά και ο μήνας αυτός γενικότερα ενδείκνυται στο να πρέπει να προσέξουμε για να είναι καλό το σκυλί. Διότι αν δεν το προσέξουμε τώρα, θα έρθει το Μάιο και θα το πας, όπως θα δείτε και φωτογραφίες, μία πατσαβούρα που δεν θα λύνεται με τίποτα. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ουσιαστικά η Ξανθήπη με τα Pet Supermarket στον Κηφισό αλλά και στην Πειραιώς, με οτιδήποτε θέλεις για το ζώο σου, επιμελείται και με πολλές διακρίσεις. Παιδιά, στα Πεκίνη είναι low profile γιατί το λέει, όλα μας τα ζώα, από τα πιο δύσκολα μέχρι και τα πιο άνετα. Γιατί υπάρχουν και σκυλιά που είναι λίγο δύσκολα, αλλά και σκυλιά που ξέρεις ότι λες αυτό σαν να το έχω εγώ 10 χρόνια. Σαν τον Κούκι. Σαν τον Κούκι. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, καλοπισμός γίνεται μόνο σε σκυλιά, στις γατούλες μου είναι γενικά. Ναι, σε όλα τα ζώα. Και στις γατούλες. Τι άλλο ζώο σου έχουν φέρει για καλοπισμό? Κουνέλι. Κουνέλι. Αλήθεια, να το ξυρίσει. Να το κουρέψουμε. Να το κουρέψει το κουνέλι. Καναρινάκι. Όχι. Μόνο νυχάκια. Συγγνώμη, το κουνέλι πραγματικά καθόταν να ξυριστεί. Ναι. Καθόταν, γιατί ήταν μαθημένο, προφανώς εκπαιδευμένο. Εγώ πάντως το κουνέλι, παιδιά, θα σας πω ότι ή το βλέπω όπως είναι ή το πνίγω. Δηλαδή εννοώ ότι δεν έχω μάθει. Ένα λεπτό, βρε κορίτσι μου, το μυαλό σας πάει στο... το κουνέλι στη φάδο, που εγώ δεν τρώω τέτοια. Αλλά θέλω να σου πω ότι το κουνέλι ξυρισμένο δεν το έχω δει ποτέ. Μην φανταστείς ότι είναι δέρμα. Απλά αφήνουμε ένα πέλος περίπου δύο πόντους. Είχα πολύ καλά το σκουνέλι, είχα ημιτασιόν, δεν είχα το καθάριζε δηλαδή, το χτένιζε. Συνήθως επειδή κυρίως τα λιονταράκια είναι τύπος ράτσας, κομπιάζουν πάρα πολύ εύκολα. Κουρεύοντάς το, γίνεται ένα ομοιόμορφο πέλος, το οποίο δύσκολα κομπιάζει. Όμως και τα σκυλάκια το ίδιο, γιατί και τα σκυλάκια, άμα κομπιάζουν, ναι, σιγά σιγά. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε, τι έχετε ετοιμάσει, τι έχουμε να πούμε, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά θέματα για το κούρεμα, για κούρεμα για το ζώο, για κάποιες προστασίες γενικά για τα ζωάκια, που φυσικά η ξανθήπη είναι νούμερο 1. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λιγάκι για κούρεμα, για διάφορες ράτσες και αν είναι τα μικρόσωμα ή τα μεγαλόσωμα ζώα χρειάζονται, ποια ζώα χρειάζονται, δηλαδή ο Πόσο κούκης, συχνά και τα σχετικά. Πόσο συχνά, ναι. Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις. Ένα μακρύτριχο σκυλάκι συνήθως χρειάζεται κούρεμα κάθε 2 μήνες. Σαφέστατα, κατά το μεσοδιάστημα αυτό, θέλει απαραίτητα χτένισμα. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ αυτό. Εγώ το χτενίζω κάθε απόγευμα στις 7, να ξέρετε, για να με παίρνετε τηλέφωνο. Να σε ρωτήσω όμως κάτι σε αυτό. Συνήθως τα μικρόσωμα ζωάκια τα κουρεύουμε, τα χτενίζουμε, τους βάζουμε φιωγκάκια. Γιατί στα μεγαλόσωμα δεν τα κουρεύουμε?
Ενώ έχουν και εκείνα εξίσου μεγάλη τρίχα, εννοείς. Όχι πολύ μεγάλη. Και μεγαλώσουμε με πολύ μεγάλο τρίχα. Το κόλλι. Ναι, το κόλλι. Αλλά και το κόλλι νομίζω ότι το κουρεύουν ή όχι. Γίνεται περιποίηση και σε αυτό, αλλά ποτέ με μηχανή, πάντα με ψαλίδι. Σε σημεία που κομπιάζει πιο εύκολα. Συνήθως γενετικές περιοχές ή που λερώνεται πιο εύκολα. Γιατί όμως τα μικρόσωμα τα κουρεύουμε με τη μηχανή και ενώ τα μεγαλώσουμε μόνο με το ψαλίδι. Κοίτα, συνήθως το μικρόσωμο είναι πιο. Πιο κοντά μας. Δηλαδή, ξεπλώνεις το κρεβάτι, παίζεις το χαλί, ανεβαίνεις στον καναπέ. Ναι. Κατά συνέπεια, μαδάει. Φαίνεται πιο πολύ η τρίχα του σε εμάς. Οπότε, και πέραν του καλοπιστικού θέματος, τους βάζουμε τα ρουχαλάκια, τα οποία αν μπει τώρα ένα ρουχαλάκι σε ένα σκυλί Μαλτέζ, που η τρίχα του είναι σαν μπαμπάκι και εύκολα κομπιάζει. Μόλις το βγάλεις, θα τεσκούρουμε. Μόλις το βγάζεις, θα είναι σαν σφουγγάρι το σώμα. Οπότε, χρειάζεται κούρεμα. Απλά ξέρεις τι γίνεται, την Τζουλίνα μου που είναι μεγαλόσωμη, βγάζει τρίχες. Εντάξει, είναι και μεγάλη είναι, βέβαια. Όχι, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε έναν καλοπισμό, ένα μπάνιο και στη συνέχεια στέγνωμα με ειδικό πιστολάκι το μπλάστερ. Είναι λάθος, εγώ την κουρεύω κιόλας. Δεν είναι λάθος. Εάν το ζώο μένει μέσα στο σπίτι. Μένει μέσα, ναι. Δεν είναι λάθος. Γιατί. Και εσύ και το σκυλάκι σου. Κρυώνει ή ζεσταίνεται όσο και εσύ. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι λάθος να το κουρέψει. Λάθος είναι να το αφήσει απεριποίητο και κομπιασμένο. Εννοείται. Ο κούκι, άμα κουρευτεί. Εντελώς. Λέω, άμα. Ναι, υπάρχουν. Η ράτσα του κούκι. Δεν είναι. Το... Χάνει βέβαια όλη την ομορφιά. Αυτό το ίδιο θα νιώθει νομίζω και εγώ μειονεκτικά. Νιώθω ότι ναι, θα νιώθουν... αισθανθεί. Κοίταξε. Στην περίπτωση του κούκι έχουμε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος περιποιείται φάντασα το ζώο. Οπότε δεν θα χρειαστεί να το κουρέψει για να του βάλει ρουχαλάκι για να μην κρυώνει. Ναι. Το ρουχαλάκι εκτός από το καλοπιστικό κομμάτι το βάζουμε σε ένα ζώο. Από τους 20 βαθμούς και κάτω για να μην κρυώνει όταν είναι κουρεμένο. Ο κούκι όμως που έχει από το φυσικό του ένα παλτό δεν χρειάζεται και το ρουχαλάκι. Θέλω είναι να περιττό. Σε ρωτήσω κάτι εδώ, Ξανθίπη, γιατί πρέπει να σου πω ότι Ξανθίπη γενικότερα, εκτός ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη γκρούμερ, εξειδικεύεται σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σχεδόν μπορεί να τυπλοφορηθεί και ως κτηνίατρος αν το ήθελε, αλλά δεν το κάνει. Γιατί είναι τόσο εξειδικευμένη. Αλλά θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Αφού όμως τα σκυλιά λένε ότι έχουν μία. Από πάνω, μάλλον ότι τα σκυλιά δεν καταλαβαίνουν τι λες, τα βλέπεις έξω και σου λένε ότι η θερμοκρασία έχουν μία σταθερή θερμοκρασία. Πώς καταλαβαίνει λοιπόν το κρύο ή τη ζέστη, δηλαδή και θέλει κούρεμα ή θέλει οπωσδήποτε το ρουχαλάκι του. Κοίταξε, θα απευθυνθούμε σε ειδικές ομάδες ζώων οι οποίες έχουν ανάγκη από τη ζέστη το χειμώνα. Όπως παίζουμε ένα σκυλί που ξέρεις που πρέπει να τονίσουμε ότι έχει ανάγκη από τη ζέστη, αν το κουρέψουμε θέλει ρουχαλάκι. Γενικευμένα θα σου πω για τα ηλικιωμένα ζώα, τα ηλικιωμένα σκυλιά, τα πολύ κουτάβια, τα μικρά σκυλάκια και τα κοντότριχα σκυλιά. Μάλιστα. Δεν θα πρέπει, ακριβώς, δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένα στο κρύο, να παραμένουν σε ταράτσες ή να παραμένουν σε μπαλκόνια το χειμώνα. Mm-hmm. Πέφτει πάρα πολύ η θερμοκρασία τους και θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να παραμένουν είπες έξω. Είπες κάτι προηγουμένως, ότι χρειάζονται κάθε δύο μήνες. Ναι, σωστά. Ναι. Πότε σου φέρα τελευταία φορά τη δική μου, πριν πόσο καιρό, θυμάσαι? Πριν κάνα μήνα περίπου. Εμένα θέλει κούρεμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ναι. Άρα είναι ένας μήνας το πολύ για τη δικιά μου. Ναι. Το χειμώνα θα εξακολουθήσω με τον ίδιο τρόπο, διότι επειδή μένει μέσα στο σπίτι, όπως πολύ σωστά μου είπες και εσύ, και αμαδάει υπερβολικά πολύ το είδες. Μου με τον τρόπο δεν νομίζω να σταματήσει να αμαδάει, γιατί έτσι είναι το σκαρί αφενός του σκύλου του συγκεκριμένου. Θα τη φοράω ρουχαλάκια. Ναι. Άρα λοιπόν θα ακολουθήσω το κάθε μήνα, όχι δύο μήνες. Αν το σκυλί σου μακραίνει πάρα πολύ γρήγορα η τρίχα, ναι, τότε θα πηγαίνεις περίπου στον 1,5 μήνα. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στην τροφή ή σε κάποιες βιταμίνες που της δίνω ή ούτως ή άλλως έτσι είναι από τη φύση της? Όσο καλύτερη τροφή παίρνει και όσο καλύτερα προϊόντα βάζουμε πάνω στο ζώο, τόσο πιο υγιή και πιο εύκολα μακραίνει τρίχα. Δεν υπάρχουν και κάποιες βιταμίνες ή κάποιο τρίκ έχω ακούσει με το να βάζεις στο φαγητό λάδι. Λάδι, το λάδι σολομού. Ναι. Ναι, και λάδι κανονικό ελαιόλαδο να τους βάζεις, ναι, που τους αρέσουν, γιατί εμένα το τρώνε πάρα υπάρχει πολύ, τους αρέσει. Διαφορά, το ελαιόλαδο που λες εσύ το βάζουμε για να είναι γυαλιστερή για η να τρίχα, γελίζει, ναι. Ενώ το λάδι σολομού το βάζουμε για να μην πέφτει τόσο πολύ η τρίχα. Να τα οποία υπάρχουν όμως και σαν προϊόντα, να πούμε, έτσι δεν είναι. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό? Προϊόντα μέσα από το pet supermarket, μπορούμε να βρούμε και εξειδικευμένα προϊόντα που είναι για την τρίχα για να μην πέφτει ή για να γυαλίζει ή ούτω καθεξής. Και σαμπουάν ειδικά υπάρχουν. Καλά, πιο πολύ από μέσα νομίζω όμως πρέπει να είναι από την τροφή κάτι. Προκειμένου να κρατήσει σίγουρα. Δεν υπάρχουν. Ναι, σίγουρα. Να τονίσουμε ότι το χειμώνα το σκυλί χρειάζεται πολύ πιο δυνατή τροφή, mm-hmm, με περισσότερη πρωτεΐνη, επειδή χρειάζεται και περισσότερη ενέργεια, ναι, από ό,τι το καλοκαίρι. Λόγω του κρύου. Λόγω του κρύου, βεβαίως. Θέλω να μου πεις κάποιες ράτσες που πιστεύεις ότι μάλλον.
σαν groomer μπορείς να δημιουργήσεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις όλα τα σκυλιά τα πάντα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες ράτσες που λες ότι αυτό το σκυλί αφήστε με, γιατί εδώ πάνω θα ζωγραφίσω. Και κάποια άλλα που είναι απλά η δουλειά σου, πιάνω τη ξυριστική και αρχίζω και το κόβω. Mm-hmm. Και λες, ό,τι και να θες, όσο και να το αγαπάς, δεν μπορώ να σου κάνω θαύματα. Είναι σταθερό. Το κόβω, το ξυρίζω, το αφήνω το κεφαλάκι. Πες μου τρεις ράτσες που λατρεύεις πάρα πολύ να περιποιείσαι με την έννοια του αποτελέσματος. Που τους αφήνουν στα ποδαράκια τα φουντωτά και τα τα κανισάκια. Όχι. Λέγεται κάτι όχι. Πάρα πολύ ψηλά σκυλιά. Τα ψηλά με τα μεγάλα πόδια, τα άσπρα που του φύγουν φουντωτό εδώ, φουντωτή ουρά, φουντωτά στα πόδια τα κάτω. Κανείς, τα ναι. Τα giant. Κανείς, είναι γιγαντόσιμο κανείς. Αλήθεια λέει. Ναι. Υπάρχουν τόοι, μεσαίο, μεγάλο. Ναι. Σοβαρά που τα πάνε και σε διαγωνισμούς αυτά. Ναι. Κανείς είναι αυτό. Κανείς είναι. Σιγά που το ξέρεις, τώρα το πες και εσύ το ξέρεις. Όχι, έτσι που το λέει, κανείς θα είναι. Λοιπόν, για πες μου, ράτσες που είναι. Σίγουρα τα κανισάκια, τα Μαλτέζ, τα Μπισόν Φριζέ. Αυτά τι είναι τα Φριζέ, παρακαλώ. Φριζάρουνε πολύ. Είναι σαν τα Μαλτεζάκια κάπως, απλά έχουν πολύ πιο πλούσιο και πιο φουντωτό τρίχωμα. Βέβαια, θεωρώ ότι όταν έχεις φαντασία, μπορείς να δημιουργήσεις και πάνω σε ένα σκυλί κοντότριχο. Ναι. Εννοείς να το βάψεις και να το κάνεις και εντάξει. Τώρα που το είπες, στη δικιά μου δεν μπορούμε να κάνουμε. Τράιμπαλ. Αν δεν τις πάρει κοριτσάκι, Θα τις κάνουμε μια καρδούλα στον ποπό. Ναι, δεν τις κάνουμε. Γιατί, κοιτάξτε, πώς κάνουμε στα παιδάκια, βέβαια στα αγοράκια. Εδώ, δεσμεύεσαι να τη φέρουμε. Ναι, φυσικά και θα τη φέρουμε. Θα τη φέρουμε εδώ. Απλά τώρα κάποιες μέρες δεν έχουμε μαζί μας τα ζωάκια μας, γιατί και αυτά ξέρεις είναι νέα τηλεοπτική σεζόν και ακόμα θέλουν να συνηθίσουν λίγο τον καινούριο χώρο. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Οι περισσότεροι groomer συνήθως αφήνουμε το σκυλί μας και φεύγουμε. Και σου λέει πέρνασε μισή ώρα. Κάποιες φορές παίρνεις το σκυλί σου και λες πολύ ήσυχο είναι αυτό, βρε παιδί μου. Δεν ήταν ούτε τόσο ήσυχο ποτέ. Κάποιες άλλες φορές το παίρνεις και λες ότι αυτό κοντεύει να με φάει επειδή το άφησα. Δεν έχεις χρησιμοποιήσει, δεν το λέω επειδή είσαι δικιά μας groomer, το λέω επειδή και εγώ σε γνώρισα μέσα από άλλες συστάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν χρησιμοποιείς ακόμα και σε γιγαντόσκυλα που έχω δει, που σου φέρνουν κάτι μολοσσούς, κάτι που εγώ φοβάμαι να ανέβω πάνω στον όροφο. Δεν χρησιμοποιείς ποτέ ηρεμιστικό και δεν χρησιμοποιείς ποτέ και φήμωτρο. Δεν φοβάσαι. Όμως το σκυλί εκείνο τον Αύγουστο σε δάγκωσε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να δαγκώσει. Θεωρώ ότι το ζώο η αντίδραση είναι μόνο το να δαγκώσει. Έκανε να μπορούσε να πλακώσει το ξύλο. Αυτό το σίγουρο. Αλλά το άμα σε δαγκώσει πολύ, μπορεί να κάνει ζημιά. Αν πάμε εμείς στο κομμωτήριο, μπορούμε να βρίσουμε, ρε παιδί μου, σε κάτι που θα μας ενοχλήσει άμυνα. Πάρα πολύ. Έτσι. Έχουμε άμυνα. Το ζώο δεν μπορεί να μηνθεί διαφορετικά. Ένα ζώο το οποίο δεν με ξέρει, δεν με έχει ξαναδεί, με βλέπει πρώτη φορά, σαφέστατα θεωρώ ότι είναι πολύ κατανοητό. Και το σεβόμαστε και το μαλώνουμε ζωντανό, γιατί έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Τι να κάνει το έρημο, κάπως έτσι αντιδράσει. Εσύ όμως από τη μεριά σου, αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, όταν αυτό μπορεί να του τη δώσει να εκνευριστεί και σε δαγκός, που μπορεί να σου κάνει ζημιά, να σου επιτεθεί με κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν σε τρομάζει να πάρει κάποια μέτρα σε ένα σκυλί που το βλέπει ότι αντιδρά. Όχι. Θεωρώ... Θα κάτσε να σε δαγκώσει. Θα κάτσω να με δαγκώσει, θα το πει και θα του εξηγήσω ότι. Θα του το εξηγήσεις, ναι, αυτό το λατρεύω. Θα του εξηγήσω ότι θέλω να μου έχει εμπιστοσύνη. Και πίστεψε με τη συμπεριφορά σου απέναντί του, έτσι. Ναι, με το να μην αμυνθεί, με το να του δείξει. Ακριβώς. Αυτή είναι πολύ ωραία στρατηγική. Τη δεύτερη-τρίτη φορά είμαι βέβαιη ότι θα κάτσει με ευλάβεια. Όχι απλά θα κάτσει ήσυχο, απλά θα κάτσει και θα μου δείξει τελικά εμπιστοσύνη. Γιατί αν τα καταφέρεις και δεν το στεναχωρήσεις, δεν το πληγώσεις, δεν το μαλώσεις, δεν έχει κανένα λόγο να μην σου αφαιθεί. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, υπάρχουν, αν το θέλεις, δύσκολοι χαρακτήρες στα ζώα, αλλά πολλές φορές όμως υπάρχουν και πολύ δύσκολοι πελάτες. Με την έννοια ότι, επειδή έχω κάτσει αρκετές ώρες στο pet supermarket, πολλές φορές πάω και τον καφέ μου, ξέρεις. Το ξέρω. Όσο καλό είναι το δικό της ζώο, τόσο δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτήν που το έχει. Ναι. Ή το αντίθετο. Όσο σπαστικό είναι το ζώο, τόσο καλή είναι αυτή που κάθομαι ώρες παρόλο που το ζώο της είναι σπαστικό, γιατί ξέρω ότι το λατρεύει. Δεν γίνεται αυτό συνήθως, βέβαια. Ναι, όχι, το αντίθετο συνήθως, το πιστεύω. Ναι. Τι κάνεις στην περίπτωση που σου λέει, εγώ θέλω να μου το ξυρίσεις και τι λες με αυτό το ζώο στο κεφαλάκι μου το ξυρίσουμε, θα χάσει ό, και δεν θα το βλέπετε και δεν θέλω να μου το ξυρίσεις, δεν το μπορώ να το βλέπω, το θέλω ξυρισμένο. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πελάτες στο μαγαζί. Δεν μας έρχονται οι πελάτες οι οποίοι είναι... Περίεργοι. Με κλειστά τα μάτια θέλω αυτό. Συνήθως δείχνουν εμπιστοσύνη στη δική μου κρίση. Και αν στο τέλος για κάποιο λόγο κάτι δεν μας αρέσει, το αλλάζουμε πριν φύγει.
Αν και εφόσον είναι εφικτό, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί άμα το κουρέψουμε και μετά θέλει το μαλλί πίσω, δεν γίνεται. Αυτό εννοείται. Αυτό είναι κάτι. Ντρέπονται συνήθως όταν τα κουρεύουμε. Ντρέπονται και πάνε κάτω από το κρεβάτι. Ή... Συνήθως ήταν οι πρώτες μέρες. Όταν να φάνε. Ναι, αρνούνται να φάνε. Αυτό υπάρχει κάποιο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως. Τα μαλώνουμε. Τα έχουμε αγκαλίτσα. Όταν κουρεύεται το ζώο, επειδή. Αντιλαμβάνεται τα πάντα. Την αλλαγή του. Σαφέστατα. Πρέπει να του λέμε, είσαι ομορφούλης. Πρέπει να του λέμε, το σκυλί δεν θα καταλάβει. Πω πω τι όμορφος που είσαι ή πω πω τι άσχημος που είσαι. Έχει πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το έχω κάνει αυτό και το καταλαβαίνω. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα το πεις. Η χρειά εννοείσαι. Ναι. Η χρειά της φωνής σου θα πρέπει να είναι τόσο όμορφη, έτσι ώστε ό,τι και αν του λες, να το παίρνει ότι είναι ένα κουκλί. Άσχετα αν εσένα. Δεν σ' αρέσει. Για κάποιο λόγο δεν σου αρέσει δηλαδή, που αναγκάστηκε να το κουρέψεις. Εγώ καταρχήν όταν την κούρευα και την έκανα λιονταράκι κάθε καλοκαίρι, εγώ τρελαινόμουν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, καταρχήν μόνο που την έπαιρνα αγκαλιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Και ένιωθα το δερματάκι της, ξέρεις, κάπως έτσι, και όχι τρίχα, ήταν απίστευτη γενικότερα η έλξη που είχα. Όταν την έβλεπε η αδελφή μου όμως και έμπαινε μέσα, με το που έμπαινε στο σπίτι μου, λέγε πώς την έκανες έτσι εσύ και τη λέω, σταμάτα και μην το λες, σε καταλαβαίνει. Και έγινε και της έλεγε, τι όμορφη που είσαι, χάνεις, έχει κάνει. Μπράβο. Αυτή πήγαινε και κουνούσε την ουράκι από αυτό που κάνουν οι γάτες της που την τρίβουνε και της έλεγε, χάλια μωρέ που σε έχει κάνει. Είναι η κρυά της φωνής. Ήταν η κρυά της φωνής. Ακριβώς. Από σε τι ηλικία πιστεύεις, μάλλον, είναι εύκολο όταν κάποιος θέλει, όπως εγώ, να αναλάβει κάποιος συγκεκριμένο να πλένει το ζωάκι του. Mm-hmm. Πόσο και είναι πάρα πολύ ψήρας με αυτό. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το πλένουμε κάθε εβδομάδα. Μπορώ δηλαδή να το φέρνω κάθε Δευτέρα. Του κάνω καλό, του κάνω κακό και το δέρμα του ζώου λένε ότι πρέπει να έχει και ένα χρονικό διάστημα ενδιάμεσα από τον μπανάκι του. Για ποιο λόγο και τι κερδίζουμε ή τι χάνουμε. Θεωρώ καταρχάς το χειμώνα δεν είναι απαραίτητο να πλένετε όλο το ζώο, γιατί μέσα στο τρίχωμα και μεταξύ δέρματος και τριχώματος βγάζουμε ένα λίπωμα το οποίο μας βοηθά και μας προστατεύει από το κρύο. Δεν το χρειαζόμαστε τόσο πολύ αυτό το καλοκαίρι, το χειμώνα όμως το έχουμε περισσότερη ανάγκη. Οπότε αν το ζώο μας δεν βρωμίζεται ή το προστατεύουμε πλένοντάς του μόνο πατουσίτσες. Σε περίπτωση που το βγάζουμε έξω για να κάνει. Ακριβώς τοπικά. Θεωρώ ότι δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη το μπάνιο το καλοκαίρι συχνά. Αν είναι το ζώο μέσα στο σπίτι όπως είναι ο Κούκι, κάθε 20 μέρες 25 θεωρώ ότι είναι μια χαρά να κάνει τον μπανάκι. Το καλοκαίρι όμως δεν είναι επειδή ζεσταίνονται, έχει πολύ ζέστη έξω. Mm-hmm. Δεν είναι καλό να τα βρέχουμε, έστω λίγο, όχι μπάνιο με σαμπουάν, να τα βρέχουμε. Είναι καλό, κακό. Είναι καλό και είναι καλό να κάνουν το μπάνιο και συχνά στη θάλασσα. Ναι, ένα πράγμα το οποίο δεν αρέσει το σκυλάκι. Έτσι, γιατί ο κόσμος έχει ήλιο και εγώ αυτό έκανα. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Εγώ πήγα την βγάζω λοιπόν έξω, δεν κάνει μέσα την ανάγκη της. Την βγάζω έξω και την παίζω, γιατί της αρέσει έξω. Το ξέρω. Αλήθεια, ξέρω πόσο πολύ τρέχουμε στον δρόμο πάνω κάτω, χαμός. Αλλά ενώ, επειδή όταν είσαι σπίτι δεν την βλέπω, πόσες φορές την βγάζεις. Όταν είσαι σπίτι δεν την βλέπω. Τρεις φορές. Τρεις φορές. Ναι, τρεις φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πολλές φορές όταν πάει μέσα στα χωράφια κτλ. Καμιά φορά της αρέσει και πάει και κάθεται. Λοιπόν, ναι, της αρέσει κάθεται εκεί πέρα. Δεν την αφήνω έτσι λίγο, ξέρεις, να πάρει τον αέρα της, να ρεμβάσει. Δεν πάθει όμως να είναι γεμάτο μικρόβια όλα αυτά έτσι που πάμε καμιά φορά. Όχι και μόνο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εγώ τι κάνω σε την περίπτωση που μετά όμως μένει μέσα στο σπίτι το σκυλί. Υπάρχουν ειδικά σπρέι, mm-hmm. τα οποία είναι. Στέγνο μπάνιο που λένε, το καπλάτε ψεκάζει τα φίνη. Είναι πολυματικό σπρέι. Σε μία πετσετούλα μπορείς να το καθαρίσεις από κάτω και από τις πατουσίτσες πίσω από το παπουδάκι. Τοπικό καθαρισμό δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό κάθε φορά, επειδή ούτως ή άλλως δική σας είναι και κοντότριχη. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει συχνά μπάνιο. Υπάρχουν τα πολυμαντικά τα οποία μας βοηθάνε να καθαρίσουμε χωρίς να έχουμε τα μικρόβια στο σπίτι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό και το καταλαβαίνω. Στην περίπτωση όμως το καλοκαίρι, κάθε βράδυ τη έβαζα το σπρέι τη. Σιτρονέλα. Μπράβο. Αυτό νομίζω ότι υπέφερε μετά. Δηλαδή μετά την τρίτη μέρα επάνω τη, νομίζω πως υπέφερε. Την ένιωθα ότι υπέφερε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λέω τώρα σκέψου να έχει πάνω σου ρίχνουν αυτό το πράγμα και να μένει πάνω σου δεν για μέρες. Μπορεί να τη βρει και να τη δροσίζει. Μόνο με νερό. Όχι όμως με σαμπουάν. Ναι. Όχι, το πρόβλημά μας λοιπόν δεν είναι στο νερό, αλλά στο σαμπουάν. Ναι, είναι το σαμπουάν αυτό που καθαρίζει σε βάθος και αφαιρεί όλο το λίπος. Κατάλαβα. Και κάτι άλλο, η θερμοκρασία του νερού μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Όχι. Η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι. Όπως εμάς. Αρκετά πιο ζεστό από εμάς, διότι αλήθεια. Η θερμοκρασία του ζώου, η φυσιολογική, είναι 39 βαθμοί Κελσίου. Να αντιθέσει με εμάς που έχουμε 36,5.
Οπότε θα πρέπει το νερό για το δικό μου το χέρι να είναι πιο ζεστό από ό,τι μπορώ να το αντέξω, γιατί το ζώο, για το ζώο θα είναι χλιαρό. Αν για το μένα. Καλοκαίρι όμως που έχει πολύ ζέστη. Γιατί έχω δει κόσμο έξω με τα λάστιχα να πλένουν τα σκυλιά του στις αυλές, ας πούμε. Είναι λάθος, γιατί αυτό το ζώο το παγώνει πάρα πολύ. Δεν δροσίζεται για το καλοκαίρι, μιλάμε. Αν το δεις, θα πρέπει, θα πάει μετά το μπάνιο να κάτσει στον ήλιο και θα λιώσει τουλάχιστον για μία ώρα στον ήλιο μέχρι να στεγνώσει καλά. Και να έρθει ξανά να το γιατί έχει πέσει σε υποθερμία και έχει ανάγκη από τη ζέστη. Όταν θα ζεσταθεί πάρα πολύ και θα στεγνώσει, τότε θα πάει στη σκιά να καθίσει και να απλωθεί. Ωραία. Μάλιστα. Το ότι τρέμουν όμως, συγγνώμη, σιδεκόπτω, δεν έχει να κάνει με το ότι κρυώνουν. Είναι φυσιολογική αντίδραση με το μπάνιο. Είναι μπάνιο, μια έτσι. Πολύ φυσιολογική αντίδραση που γίνεται όταν το ζώο είναι βρεγμένο και το νιώθει. Και την κρυώνει. Το ότι νιώθει να λατρεύουν τόσο πολύ που στεναχωρείται η ψυχή μου, λέω τι γίνεται. Είναι ένστικτο, δεν είναι τίποτα. Και θα κλείσω, αφού βέβαια πούμε ότι την Ξανθίπη με τα μοναδικά τη δημιουργήματα μπορείτε να τη βρείτε στο Pet Supermarket βεβαίω. Θέλω να ρωτήσω, έλα πες μου. Να μα πει και κάτι που μου έλεγε πριν για μια τελευταία συμβουλή γενικά, όχι μόνο για τα ζώα. Δηλαδή, γενικά για τα ζωάκια, για τις ταράτσες, αυτό που είπες, είναι ένα μήνυμα να περάσουμε. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αφήνουμε τα ζώα έξω στο κρύο. Όπως κρυώνει ο άνθρωπος αν βγει με ένα μπλουζάκι ψηλό, έτσι κρυώνει και το ζώο. Ειδικά στα ηλικιωμένα ζώα, στα κουτάβια, αλλά και στα κοντότριχα, λίγο προσοχή και αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και είναι μόνο η ταράτσα, λίγη προφύλαξη με ένα σπιτάκι, με ένα χαλάκι σκιά, μέσα. Έστω λίγο μια. Δηλαδή, έχουμε ένα σπιτάκι που το έχουν μέσα αντίστοιχο με πλαστικό προκειμένου να μην μπαίνει πολύ κρύο ή βροχή. Έχουν βάλει μια κουβερτούλα, ένα μαξιλαράκι χοντρό. Εάν είμαστε εντάξει με αυτό. Εάν προστατεύεται, και ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να μπει μέσα στο σπίτι το ζώο στο βαρύ χειμώνα, τότε ναι, είναι καλυμμένο. Κλείνοντας, θέλω μόνο να μας πεις έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δει πάρα πολλές γκρούμερ, έχουμε δει πάρα πολλές κομμότριες σκύλων, αλλά πρώτη φορά και από πάρα πολλές φίλες μου που έχουν έρθει πλέον σε εσάς, βλέπουν την διαδικασία εκείνη που κάνεις, που πολλοί γιατροί θα το ξέρουν, άλλοι δεν το κάνουν κτλ. Με το να καθαρίζει το ζωάκι από πίσω και το εντεράκι του. Αυτό στην ουσία τι γίνεται? Κατακρατάμε, οι αδένες κρατούν κάποιες ουσίες από τις τροφές ή από τις λιχουδιές, από ό,τι τρώμε, οι οποίες δυσκολεύουν το σκυλί στο να μπορέσει να φοδεύσει. Έτσι βλέπουμε το σκυλί να τρίβει τον ποπό του στο πάτωμα ή κάνει πάρα πολλούς κύκλους μέχρι τελικά να καταφέρει να κάνει τα κακά του. Αποδεσμεύουμε λοιπόν εμείς τους αδένες, με προσοχή σαφέστατα, γιατί είναι όπως και να το κάνεις αδένας και δεν παίζουμε. Απελευθερώνοντας λοιπόν αυτές τις ουσίες, βοηθάμε το ζώο να ανακουφιστεί και να μπορέσει να... Αυτό μία φορά στους 6 μήνες, ας πούμε σου. Μία φορά κάθε 6 μήνες, κάθε 6 μήνες, μάλιστα. Το κάνουν λίγοι άνθρωποι και λίγοι γιατροί, λίγοι γκρούμερ, πάρα πολύ λίγοι να ξέρεις. Το κάνουν λίγοι γιατί δεν το έχει ξέρουν, μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά, το ξέρουν. Απλώς το αποφεύγουν γιατί η μυρωδιά αυτή, αν δεν καθαριστεί πολύ καλά ο χώρος μετά, δεν μένει. Θα πρέπει όμως όταν πας σε ένα κτηνίατρο να στο κάνει. Είναι λίγο δύσκολο γιατί στους κτηνιάτρους δεν υπάρχει μπανιέρα έτσι ώστε να μπορέσει να ρίξει πολύ να πληθεί. Ακριβώς. Καλά, θα μπορούσε να υπάρξει τώρα τρόπος, εντάξει, απλά δεν το κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι, σε κάποιους υπάρχει, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Υπάρχουν τρόποι που θα μπορούσε να αποφευχθεί τώρα το να μην. Και με σπρέι, άμα είναι με ένα υγρό. Όχι, βρε παιδί μου, την ώρα που το κάνεις, βάλε από πίσω ένα μεγάλο πανί κοντά κάπως πάνω στο ζωντανό. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω, επειδή έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη παρεξήγηση αυτό το κομμάτι, είναι η αποπαρασίτωση που πρέπει να κάνει ένα ζώο για να αποφεύγουμε όλο τσιμπούρια, ψήλους και τα σχετικά. Δεν υπάρχει τσιμπούρι και ψήλος μόνο το καλοκαίρι. Σαφώς. Ο ψήλος και το τσιμπούρι υπάρχει και το χειμώνα και υπάρχει και παντού. Όπου υπάρχει χώμα, όπου υπάρχει φυτό, γρασίδι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προστατεύουμε το ζώο όπως και το καλοκαίρι που βάζουμε λουράκια, που βάζουμε. Εγώ τη δίνω ένα χάπι κάθε τρεις μήνες. Αυτό είναι εσωτερική αποπαρασίτωση. Ναι, εμείς μιλάμε. Μου είπαν ότι και αυτό αποτρέπει το να την πλησιάσει κιόλας, μου είχε πει από εκεί πέρα που το πήρα. Υπάρχει, έχει βγει τώρα ένα καινούργιο χάπι το οποίο βοηθάει στην αποπαρασίτωση, όμως εγώ επειδή είμαι λίγο παλαιών αρχών, θεωρώ καλύτερα με τους κλασικούς τρόπους να αποπαρασιτώ. Εδώ στο χάπι βάζω και το σπρέι όμως. Έτσι. Τα κανόνα. Μία μπουλίτσα, κάτι για να μπορέσουμε να προστατέψουμε το ζώο και το χειμώνα. Μάλιστα.
Ωραία. Κάθε μήνα ή κάθε τρεις μήνες. Κάθε μήνα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά την πάρα πολύ. Σταλίνα από το Pet Supermarket και στους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάρμπαρα Κίλκη που είσαι κοντά μας. Και την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μας. Εμείς τώρα θα φύγουμε λίγο, θα φύγουμε και μαζί με τις κοπέλες. Θα δώσουμε λίγο τη σκητάλη στην ιδιαίτερη συνεργάτητά μας από την μαχητική στήλη και τα μαχητικά αθλήματα. Την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο kickboxing Μαρία Πανταζή, η οποία θα μας παρασύρει όμορφα σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα με έναν πραγματικά ιδιαίτερο άνθρωπο στα αθλήματα και ένα μοναδικό γιατρό, όπου έχει να απαντήσει σε πάρα πολλές αθλητικές μας απορίες. Και θα επιστρέψουμε εμείς αφού πούμε τα δικά μας και βγάλουμε τις φωτογραφίες μας στο φουαγέ και αφού σας φιλοξενήσω με ένα καταπληκτικό εσπρεσάκι, τζίμα ή Εύη το χυμάτιο. Και ένα μικρό εδεσματάκι. Εδεσματάκι. Θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτή την ωραία εκπομπή. Γκέγκε! Πήγαμε λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως μετά Μαρία Πανταζή εδώ κοντά.